πλένος μας τώρα. Ωραία, πάμε. Οπότε νομίζω ότι είναι και ο πλέον αρμόδιος για να σωστά συζητήσουμε. Καθώς είναι και η εισηγητής στην υπόθεση, μιλάμε για τον κύριο Ηλία Αρκούδη, μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τι κάνετε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Καλά, καλά. Ωραία. Συνήθως σας απασχολούσαμε τα προηγούμενα χρόνια για προβλήματα που είχε ο Άρης και ο Ηρακλής. Δηλαδή δεν είχαμε ενασχόληση με τέτοιου είδους ζητήματα. Εγώ θα ήθελα να μην είχε κανείς σωστό προβλήματα από τη Θεσσαλονίκη και από όλη την Ελλάδα. Και να μην μας απασχολούσε κανένας. Έτσι. Παρεπιπτόντως, λένε από την ΚΑΕ Άρης ότι στείλανε με courier την εγγυητική επιστολή. Την πήρατε? Δεν το ξέρω, θα την πήρε η υπηρεσία. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, έχει λήξει το θέμα. Ναι, γιατί τους πήραμε τηλέφωνο και είπαμε δεν έχετε στείλει κτλ. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Μάλιστα. Η εγγυητική επιστολή αφορά, να ξέρει και ο κόσμος, την αντικατάσταση της προηγούμενης που είχε καταπέσει. Εφηλήθηκε αυτό, εντάξει, λύθηκε. Ναι, πρέπει να πάει, εφηλήθηκε. Λένε. Στα λόγια. Αυτό λύθηκε δυστυχώς ο Άρης. Έχει, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται. Εγώ τα έχουν πει ίδιες συνεντεύξεις, έχει σωρεύσει πολλά χρέη. Έτσι. Και δυστυχώς θα πρέπει συνέχεια να είναι σε μια διαδικασία μέχρι να εξυγιανθεί. Έτσι είναι, έτσι είναι. Δυστυχώς. Ελπίζω να βρει το δρόμο του, γιατί είναι ιδιαίτερα συμπαθής ομάδα σε όλους τους Έλληνες. Έχει καινούργια διοίκηση και κάνει μεγάλη προσπάθεια και τα ρυθμίζει, κύριε Αρκούδη. Καινούργια διοίκηση με τον παλιό μέτοχο, όπως ξέρω. Ναι, σωστό. Σωστά, σωστά. Σωστό. Μια που λέμε για μετόχους, να πάμε στα θέματά μας. Νομίζω καταρχήν για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι είναι διπλό το θέμα το οποίο εξετάζεται. Το ένα έχει να κάνει... Δύο διαφορετικά μπράβο θέματα αυτόνομα. Μπράβο. Το ένα έχει να κάνει μόνο με την Ξάνθη και την μετοχική δυσύνδεση και το άλλο έχει να κάνει με το αν υπάρχει πολυδιοκτησία. Πάμε στο πρώτο θέμα που νομίζω, με βάση τα ρεπορτάζ, θα μας βοηθήσετε. Μας φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική άποψη, αν μπορούμε να το πούμε ραδιοφωνικά. Όταν λέτε ξεκάθαρο... Θα σας πω τώρα. Πρέπει η Ξάνθη, εφόσον κάνει μία αλλαγή στη μετοχική της σύνδεση, να το δηλώσει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ότι έγινε αυτό εντός 10 ημερών. Και να πάρει άδεια εκ των προτέρων. Μάλιστα. Το έκανε. Είναι συγκεκριμένα τα γεγονότα, έχουν ναι υποθεί. Mm-hmm. Οι μεταβιβάσεις γίνανε τον Δεκέμβριο. Μάλιστα. Η άδεια πήρε τον Μάρτιο. Μάλιστα. Και δεν μας τη γνωστοποίησε. Και δεν μας τη γνωστοποίησε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα νομικά θέματα. Mm-hmm. Ότι λένε ότι η μεταβίβαση ταυτίζεται με το γράψιμο στο βιβλίο μετόχων, ότι μας τη γνωστοποίησανε τηλεφωνικά. Υπάρχουν διάφορα θέματα που θα τα εξετάσουμε, γιατί είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα. Ναι. Η ποινή είναι όντως μόνο υποβιβασμός, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι μόνο υποβιβασμός, δυστυχώς. Μάλιστα. Και αυτά δεν τα αποφασίσαμε εμείς. Αυτά τα έχει φτιάξει ο νομοθέτης. Εμείς εφαρμόζουμε νόμους. Έτσι, και μάλιστα ούτε καν εμείς αποφασίζουμε υποβιβασμό. Εμείς θα φτιάξουμε την εισήγηση. Θα φτιάξουμε απόφαση. Και θα στείλουμε τα στοιχεία αυτά από εκεί και πέρα στη Super League. Εκείνοι θα προχωρήσουν να επιβάλλουν τις ποινές. Είναι δεσμευτική. Δεν θα επιβάλλουμε εμείς καμία ποινή. Ναι, εμείς θα βεβαιώσουμε την παράβαση, αν υπάρχει. Μάλιστα. Μη θεωρείτε δεδομένο ότι υπάρχει. Μάλιστα. Αν δούμε ότι υπάρχει παράβαση, εμείς θα την βεβαιώσουμε και θα τη στείλουμε Super League. Από εκεί πέρα εκείνη βέβαια είναι δεσμευτική. Σύμφωνα με τον νόμο εισήγησή μας, αλλά εκείνοι θα αποφασίσουν για την ποινή. Μάλιστα. Α, είναι δεσμευτική, ε. Φυσικά είναι δεσμευτική, βάσει νόμου. Είναι δεσμευτική και ο νόμος είναι σαφής σε αυτό το σημείο. Αλλά εμείς δεν αποφασίζουμε ποινή. Ενώ είναι δεσμευτική, μπορούν να αποφασίσουν άλλο. Αυτό θα ρωτήσετε εκείνος. Ναι. Ρωτάω από νομικής απόψεως. Υπάρχει δηλαδή. Δεν είμαι δικηγόρος, θα ρωτήσετε εκείνος. Ωραία, εντάξει. Κατανοητό, εντάξει. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε. Από τη μία, παίρνετε μία απόφαση και εισηγήστε, αλλά είναι δεσμευτική η εισήγηση δική σας προς τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα. Εμείς συντάσσουμε έκθεση, τη στέλνουμε και εκείνοι αποφασίζουμε βάσει την έκθεσή μας. Και μάλιστα μετά θα αποφασίσει η Λίγκα και αν δεν κάνω λάθος θα πάει μετά και στην ΕΠΟ, άμα την προσβάλλει κάποιος. Ναι, μπορεί να πάει και στην ΕΠΟ. Και μπορεί να πάει και στο διαιτητικό της ΕΠΟ μετά, σε τρίτο βαθμό. Δεν ξέρω παραπέρα που μάλιστα μπορεί να πάει. Ωραία. Είναι σαφές νομίζω το ότι συμβαίνει με την μία περίπτωση. Το τηλεφωνικά που μας είπατε προβλέπετε, δηλαδή μπορώ να πάρω να δηλώσω... Ο νόμος λέει γνωστοποίηση. Ναι. Τώρα να μην τρελαθούμε, κανείς μας δεν το ξέρει. Ναι.
Τώρα αν θα δεχτούν οι συνάδελφοι, θα δεχτούν τηλεφωνικά, δεν θέλω να μπω. Ή θα το δεχτώ εγώ ή θα το δεχτώ. Ναι. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση τώρα. Αυτό είναι θέμα ουσίας και διάσκεψης. Τουλάχιστον λέμε σε ποιον μιλήσαμε. Πάντως τον Αύγουστο, το εκείνο που θέλω να σας πω είναι τον Αύγουστο που δώσαμε το πιστοποιητικό και είδαμε ότι στο μετοχολόγιο ήταν VMR και σχολιάστηκε από όλους μας. Όλοι είπανε και οι υπάλληλοι και εμείς ότι παιδιά εντάξει δώσαμε άδεια, δεν την υλοποίησανε. Α, δώσατε... Όπως έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν. Ότι δηλαδή δώσατε στο... άδεια να γίνει αλλά δεν έγινε. Εμείς έτσι νομίσαμε, γιατί έχει γίνει και στο παρελθόν. Και στο Τζάκα είχαμε δώσει άδεια να πάρει τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν τον πήρε. Μάλιστα. Ναι. Γιατί αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή ενημερώνουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για να πάρει. Γιατί πλέον υπάρχει και είναι υποχρεωτικό να σε ενημερώσουν ότι κάνω διαδικασία για να πάρω την ομάδα, σωστά. Είναι ενημερωτικό να πάρουν έγκριση. Ναι. Χωρίς έγκριση είναι παράνομο. Μπράβο, ναι. Ωραία. Να πάρει πάνω από 5% τη ομάδα. Mm-hmm. Ωραία. Σαφές αυτό. Πλέον θα βγάλετε την εισήγησή σας για την Ξάνθη. Μας λέτε ότι η μόνη ποινή που υπάρχει αν διαπιστωθεί παράβαση είναι η υποβιβασμός. Κοιτάξτε, είναι το άρθρο 69. Το άρθρο 69 προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα. Ωραία. Για παραβάσεις προβλέπει υποβιβασμό. Από εκεί και πέρα εμείς δεν θα πούμε ότι ξέρετε υποβιβάστε τους. Εμείς θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει παράβαση, αν υπάρχει, για να μην παρεξηγηθώ. Σωστά. Δεν έχω δεδομένο την απόφασή μου ή την εισήγησή μου. Ωραία. Θέλω να δω λεπτομεριακά όλα τα επιχειρήματα στο υπόμνημα της Ξάνθης και μετά να τοποθετηθώ επ' αυτού. Σαφώς. Αν τυχόν υπάρχει υποθετικά, εμείς θα συντάξουμε έκθεση την οποία θα στείλουμε Super League. Ωραία. Και τελειώνει από εμάς η όλη το θέμα. Κατανοητό 100%, νομίζω θα πάρει το δρόμο το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο έχει. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Κύριε Αρκούδη, σας προκάλεσε γέλιο η Ξάνθη, γιατί στην προσπάθεια. Όχι, ότι... καθόλου. Γράφηκε και αυτό, ότι προκάλεσε γέλιο η Ξάνθη με αυτά που έλεγε. Εντάξει, τώρα γέλιο δεν προκάλεσε. Εντάξει. Ναι. Γέλιο, κανεί συνάδελφο δεν γέλασε. Ναι. Γιατί να γελάσει. Αν σε κάποια αποστροφή υπόθηκε κάτι θυμηθεί, που μπορεί ίσως να υπόθηκε από τον, τη μια ή την άλλη, την τρίτη πλευρά, χαμογέλασε κάποιο. Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι αυτό. Αυτά είναι επικοινωνιακά. Είναι επικοινωνιακά. Εντάξει, όταν ακούς, ας είναι πράγμα ότι, ας πούμε, ότι ο Ιβάν δεν έχει καμιά σχέση, συμβουλεύει το γιο του και τη γυναίκα του, μπορεί να είναι ουσία, αλλά κάποιος μπορεί και να χαμογελάσει, έτσι δεν είναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι που τα λέμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι δεν είναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Θυμηδία, κύριε Αρκούδη, θυμηδία, όχι γέλιο. Εντάξει, σα λέω, δεν υπήρχε γέλιο ή ηρωνία ή κάτι. Καταλάβαμε. Αλλά σε κάποια αποστροφή κάτι υπόθηκε, όπως υπόθηκε, ο καθένας μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Αλλά δεν υπήρχε τέτοιο θέμα να ηρωνευτούμε κανέναν, κανείς μας. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο θέμα. Άλλωστε ήταν όλοι οι δικηγόροι που παρίσταντο, ήταν πάρα πολύ σοβαροί δικηγόροι και πολύ προσεκτικοί. Ωραία. Δεν μπορούσε να δώσει δικαίωμα οποιοδήποτε για κάτι άλλο. Βέβαια κάποια επιχειρήματα μπορεί να τα κρίνει ο καθένας όπως θέλει, έτσι. Ναι. Και σε κάποιον να φανούν αστεία. Να πάμε στην ουσία λίγο, γιατί τι γίνεται, επειδή ήταν μια συνεδρίαση κλειστή. Δηλαδή, σας ήταν εσείς οι δικηγόροι, οι εκπρόσωποι των ομάδων. Και μετά η επικοινωνία των ομάδων. Αφού τα ξέρατε σε απευθείας μετάδοση. Ναι, προσέξτε. Όλοι οι δημοσιογράφοι δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Προσέξτε όμως. Και οι εκπρόσωποι του τύπου μέσα στην αίθουσα. Προσέξτε όμως, γιατί το λέω αυτό. Τα μισά μέσα λένε κατέπεσε η σκευωρία, τα άλλα μισά μέσα λένε αποδείχτηκε η παρανομία. Στις 27 του μήνα θα δείτε την απόφασή μας και τη γνώμη του καθενός μας. Μπράβο, αυτό θέλουμε. Πριν πάμε στο άλλο θέμα, κύριε Αρκούδη, δεν θα μπορούσε να είναι η ακροματική διαδικασία ελεύθερη για τους εκπροσώπους του τύπου? Όχι. Με βάση τον κανονισμό της Επιτροπής, όχι. Α, μπράβο, σημαντικό που το λέτε αυτό. Γιατί όμως? Υπάρχει κανονισμός. Ναι, κανονισμός. Δεν έχει. Γιατί έτσι έχει προβλέψει ο νομοθέτης. Δεν είναι νομοθέτης ο άνθρωπος. Τι θέλει να αποφύγει ο νομοθέτης, λοιπόν? Αυτό θα ρωτήσετε και όσοι θέλετε το νόμο. Ωραία. Να απευθυνθείτε στους υπουργούς και στη Βουλή των Ελλήνων. Καλά κάνετε όμως και το λέτε, γιατί χθες το ξεφωνητό το φώτο έφαγε η Επιτροπή χωρίς να φταίει, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν ανοίξαμε τις πόρτες. Τι λόγο είχαμε. Έτσι. Τι λόγο είχαμε. Τα κινητά πρέπει να τους αποδέχεται. Μήπως δεν ξέραμε ότι από όλες τις πλευρές θα δοθούν πολλά στη δημοσιότητα για κοινωνιακούς λόγους. Έτσι, έτσι. Είχαμε λόγο να μην είμαστε καλυμμένοι να υπάρχει κατευθείαν, αλλά δεν προβλέπεται. Πάμε τώρα και πέρα από αυτό, καταλαβαίνετε, πέστε μου πόσα δικαστήρια επιτρέπουν απευθείας μετάδοση.
Για πες μου κάποια δικαστήρια. Στην ΕΠΟ και τα λοιπά υπάρχει. Απευθείας όχι, αλλά μπορούν να είναι μέσα οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, σε εμάς δεν μπορούσαν να είναι μέσα οι δημοσιογράφοι. Είναι τέτοια η διαδικασία της Επιτροπής και αν θέλετε υπήρχαν και θέματα και προσδιορίστηκαν επειδή η Επιτροπή δεν έχει απόρριτο. Έτσι, μπορεί να λάβει οποιαδήποτε στοιχεία και μπορεί να ρωτιόντουσαν και θέματα που αφορούσαν προσωπικά δεδομένα. Είτε επιχειρηματικά, είτε φορολογικά, είτε άλλου είδους προσωπικά δεδομένα και καταλαβαίνετε υπήρχε μια μεγάλη ευαισθησία. Είναι ανακοινόντων όντουσαν στοιχεία τέτοια. Και υπήρχε πολύ μεγάλος προβληματισμός πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Που δεν μπορούσαν να παρίστανται δημοσιογράφοι. Πάμε τώρα στο άλλο το θέμα που νομίζω ότι είναι και πιο σημαντικό, υπό την έννοια ότι έχει εμπλοκή και ο ΠΑΟΚ. Σας ακούσαμε χθες τις δηλώσεις που λέγατε ότι σας έκανε εντύπωση που δεν ήρθε κανένα φυσικό πρόσωπο να παραστεί. Ναι, όπως ο κύριος Καλπαζίδης. Αν και εμένα η μεγαλύτερη εντύπωση έχει να κάνει με τον κύριο Πιαλόγλου. Γιατί ήταν και το πρώτο θέμα. Εντάξει, ο κύριος Πιαλόγλου δεν ήρθε γιατί δεν ήθελε, ήρθε ως φυαλγία και ήταν στο νοσοκομείο. Τι ήταν πλυνήρης. Σαν τον κύριο Καραμπαπά. Δεν ήρθε γιατί δεν ήθελε. Πάντως αυτό με την ιοσφυαλγία πάντως πριν τα δικαστήρια θερίζει ή τη συνεδριάζει, να ξέρετε. Αυτό να το κρίνετε εσείς όχι εγώ. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα για κανένα. Εμείς. Είπαμε και το λέμε για όλους εμείς. Ότι είχε και ο κύριος Καραμπαπάς πριν δύο εβδομάδες είχε ιοσφυαλγία. Τώρα ο κύριος Πιαλόγλου γενικότερα θερίζει. Εμείς το χρησιμοποιούσαμε στο στρατό. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Δυο φορές εγώ στο στρατό πήρα έτσι άδεια, να ξέρετε. Αυτά τα λέτε εσείς, όχι εγώ. Εμείς δεν θα ήθελα να μπω σε μια τέτοια. Εμείς πάμε στην ουσία. Πάμε στην ουσία. Προσπαθούμε και εμείς λίγο να το ελαφρύνουμε, κύριε Αρκούδη, γιατί γίνεται ένα στρατό. Έχετε δίκιο. Προσπαθούμε να το ελαφρύνουμε λίγο και εμείς. Εντάξει. Πάμε στην ουσία του θέματος. Υπήρξαν και εκπρόσωποι δύο κυπριακών εταιριών. Πείτε μας λίγο εκεί έγινε ένα θέμα ότι. Τελικά μαλώσατε, όχι εσείς προσωπικά. Δεν μαλώσαμε καθόλου. Του ζητήσαμε. Ναι. Μας είπαν ότι ήρθαν και ότι δεν είναι ενημερωμένοι. Ναι. Και τους λέμε, εμείς θέλουμε να σε εξετάσουμε. Μάλιστα. Και εκείνοι μας είπαν ότι δεν είναι ενημερωμένοι και δεν μπορούν να μας απαντήσουν σε τίποτα. Γιατί ήρθαν τότε. Ήταν ενημερωμένοι, κύριε Αρκούδη. Και εμείς αυτό τους είπαμε να κάτσουν, λέει, με την άδειά σας να φύγουμε. Τους είπαμε, αν θέλετε να φύγετε χωρίς την άδειά μας. Εμείς θέλουμε να σε εξετάσουμε. Ναι. Μας λέει ότι δεν μπορούμε να συνεισφέρουμε σε τίποτα, δεν έχουμε γνώση, δεν γνωρίζουμε. Ναι. Πότε ενημερώθηκαν, κύριε Αρκούδη, πέρα... πότε ενημερώθηκαν. Ορίστε. Πότε ενημερώθηκαν οι άνθρωποι των εταιριών αυτών. Κοίταξε, ότι το ξέρανε, κοίταξε, κάποιες εταιρείες είναι συγκεκριμένων συμφερόντων. Δεν μπορεί να μην το ξέρανε. Εμείς είχαμε στείλει, νομίζω ότι αμέσως την προηγούμενη Παρασκευή, τους είχαμε στείλει κλήση. Να παραστούν οι εταιρείες. Ναι. Και τι είπατε, τώρα, πότε, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ήρθαμε. Ήρθανε, λέει, δεν είμαστε ενημερωμένοι από τους πελάτες μας, δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μάλιστα. Προφανώς ήταν μόνο για να παρακολουθήσουν οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν θέλανε να. Όχι, να... και φύγανε. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ θα ήθελα να ήταν όσο περισσότεροι. Θα βοηθούσε και εμάς να φτάσουμε στην αλήθεια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για μένα να ψηφίσω υποβιβασμό του ΠΑΟΚ ή της Ξάνθης. Ναι, έτσι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει για το ποδόσφαιρο, τι σημαίνει για την Ελλάδα και ήθελα να το ψάξω όσο μπορώ στη λεπτομέρεια. Ναι. Να είμαι 100% σίγουρος για το τι πάω να κάνω. Μάλιστα. Στη βάση της η υπόθεση είναι σοβαρή ή είναι μια υπόθεση που λες ότι δεν αξίζει να ασχοληθείς καθόλου. Σοβαρή. Κοιτάξτε, αν δεν ήταν σοβαρή δεν θα ήταν 18 δικηγόροι. Ναι. Αρκετοί εκ των οποίων καθηγητές πανεπιστημίου. Δεν θα παρίστατο. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Το λέω γιατί εντάξει, ο καθένας ανάλογα με τα συμφέροντά του λέει όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, υπάρχουν πολλά. Κοιτάξτε, εγώ σας λέω μόνο αυτό. Ναι. Και δεν θα είσαστε όλοι οι δημοσιογράφοι εκεί πέρα. Σωστό και αυτό. Τώρα, αν στέκουν τα στοιχεία ή δεν στέκουν, είναι μια άλλη συζήτηση. Ναι. Θα μελετήσουμε τα υπομνήματα και θα σταθούμε λεπτομεριακά σε αυτό. Τελικά, το πρόσωπο αυτό, ο κύριος Καλπαζίδης. Έχουμε αντιληφθεί τι βαθμού συγγένειας είναι. Γιατί ο ένας λέει τρίτης, ο άλλος δεύτερος. Δεν είναι το θέμα αν είναι δεύτερου ή τρίτου βαθμού. Για πείτε το. Για πείτε είναι το θέμα τι σχέσεις έχει και τι δεσμούς εξάρτησης έχει, αν έχει, με οικογένεια Σαββίδη, με επιχειρηματικά συμφέροντα Σαββίδη κλπ. Καλά, αν υπάρχει δεσμή εξάρτησης, αν είναι παρένθετο πρόσωπο ή αν δεν είναι. Μάλιστα. Αυτό. Και αυτό πώς αποδεικνύεται αν είναι ή δεν είναι. Το καταλαβαίνουμε αυτό με βάση. Αφήστε να το δούμε τα στοιχεία που θα προσκομιστούν να τα κρίνουμε.
Μάλιστα. Κύριε Αρκούδη, εσείς από τη διαδικασία, όλοι από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πρέπει να είστε και πολύ ευχαριστημένος ως μέλος της Επιτροπής. Υπό την έννοια. Τι εννοείται, συλλογής... από πλευράς μας εξαντλήσαμε. Εννοώ ό,τι από την έννοια τη συλλογή των στοιχείων που θα μπορούσατε να έχετε. Εδώ μας λέτε ότι οι μάρτυρες φύγανε, οι μισοί άλλοι λείπανε, ο ένας ήταν άρρωστος. Οι δικηγόροι. Κοιτάξτε, ότι... όλα αυτά θα αξιολογηθούν. Θέλω να πω ότι το υλικό που έχετε στα χέρια σας θα μπορούσε να ήταν καλύτερο, πληρέστερο. Κοιτάξτε, δεν είναι στο χέρι μας. Δεν, δεν μπορώ τον άλλο να το. Και δεν είμαι και ποινικό δικαστήριο να διατάξω τη βία ή προσαγωγή. Σωστό. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, άρα είναι μια υπόθεση η οποία θα. Μετά ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του και έρχεται ή δεν έρχεται. Ναι. Συνήθως όταν δεν έρχονται, βέβαια, νομίζω είναι επιβαρυντικό. Δεν θέλω να κάνω καμία κρίση. Εγώ θα κάνω κρίση μόνο με βάση τα υπομνήματα που θα έρθουν και τα στοιχεία. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Χαιρετίσματα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να μην μας απασχολείτε. Μια τελευταία θέληση. Η άνθρωποι του Ολυμπιακού, γιατί καθίσανε μέχρι το τέλος στη διαδικασία, γιατί υπήρξαν και. Γιατί αυτοί είχαν κάνει την καταγγελία και συμμετείχανε. Αυτοί προσκομίσαν τα στοιχεία και έτσι προβλέπεται. Τώρα που είπατε στοιχεία, ο φάκελος τελικά αυτός ο ανώνυμος που ήρθε, όντως ήρθε ανώνυμος, επώνυμος, πώς ήρθε, γιατί υπήρχε μια. Ο Κώστας ήρθε με ένα όνομα που ναι. Δεν ξέρει, για να είμαστε ακριβείς. Ήρθε ναι. Με κάποιο όνομα το οποίο δεν ξέρουμε αν είναι υπαρκτό ή δεν είναι. Ναι, εδώ τώρα αυτά τα στοιχεία τα παίρνετε υπόψη, δεν τα παίρνετε, υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο. Θα το εκτιμήσει η Επιτροπή Συνεδρίασή της. Κάποια όμως από αυτά τα στοιχεία έχουν επιβεβαιωθεί. Α, έχουν επιβεβαιωθεί. Σε αυτό το διάστημα κάποιες μπορούσα... τραπεζικές κινήσεις έχουν επιβεβαιωθεί. Σε αυτό το διάστημα κάποια διακούν... μπορεί να μην δεν μπορώ να μπω σε όλα τα άλλα. Ναι. Αν είναι ή δεν είναι, ή είναι νόμιμα, είναι παράνομα, είναι ψεύτικα, είναι αληθινά. Ναι. Θα τα αξιολογήσει το σύνολο της Επιτροπής. Σε αυτό το διάστημα, κύριε Αρκούδη, δεν μπόρεσε η Επιτροπή ή κάποιος άλλος να δει αν αυτό το πρόσωπο είναι υπαρτό ή όχι, γιατί έχει κάποιες μέρες που. Αυτό είναι το λιγότερο, κύριε. Να πάμε να χτυπήσουμε το σπίτι του που λέει μια διεύθυνση. Α πούμε, εγώ σας λέω ότι δεν είναι και τι έγινε. Άμα τα στοιχεία είναι αληθινά, σημασία έχει αν είναι υπαρκτό. Άμα τα στοιχεία είναι αληθινά, αυτή είναι η ιστορία. Ξέρουμε, υπάρχει αυτό. Που δεν ξέρουμε για όλα και θα τα αξιολογήσει, δεν θέλω να μπω σε αυτό. Θα τα αξιολογήσει η Επιτροπή αν θα τα δεχτεί ή δεν τα δεχτεί. Εικάζω ότι είναι εύκολο. Οι τράπεζες και τα λοιπά είναι εύκολο να επιβεβαιωθούν. Τα υπόλοιπα, δεν είναι τίποτα εύκολο, κύριε. Δεν είναι εύκολο η τράπεζα να επιβεβαιώσει άμα έγινε μια. Τίποτα δεν είναι τίποτα. Εύκολο. Μάλιστα. Ωραία. Πότε να περιμένουμε απόφαση, κύριε Αρκούδη, ναι. 27 του μήνα είναι. 27 θα υπάρξει συνεδρίαση. Αν θα είναι αφημερών ή δεν θα προλάβουμε αφημερών, θα γίνει και άλλη μέρα. Μάλιστα. Τα λέμε. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κανένα άλλο θέμα να μας απασχολεί με επιτροπή. Όχι, κανένα, όχι. Κανένα. Να μην έχουμε θέματα. Έτσι. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ωραία. Κατοπιστικότητα ήταν ο άνθρωπος. Απάντησε όλα.